Έμποροι και παραγωγοί λαϊκών αγορών ξεσπούν σε χειροκροτήματα στο άκουσμα της απόφασης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας. Η εισήγηση του Δήμου Ηρακλείου για μεταφορά της λαϊκής στην Αλικαρνασσού από τη Δημοκρατία στο Φάρο δεν πέρασε και πλέον η Λότζια είναι αναγκασμένη να τρέξει. Η απόφαση που είχε πει ο Δήμος Ηρακλείου για το Φάρο πήρε αρνητική ψήφο, γιατί θεωρήσαμε ότι εκεί ο κόσμος που θα πάει δεν μπορεί να βγάλει το μεροκάματό του. Και εμείς είμαστε ανθρώποι που είμαστε οικογενειάρχηδες και θέλουμε όλοι, ο καθένας σήμερα, να ξεκινάει από το σπίτι για να βγάλει το μεροκάματό του. Θα γυρίσει πίσω η απόφαση, θα πρέπει να πάρει μια άλλη απόφαση ο Δήμος Ηρακλείου και να μας ξαναφέρει εδώ πέρα, που να είναι θετική και για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τους ανθρώπους που θα πάνε να δουλέψουν. Δεν πέρασε, το κατάλαβε ο πρόεδρος, ο Γιώργος Αμαρής, γιατί είναι άνθρωπος του Μόχδου και κατάλαβε ότι εκεί στο μέρος, στο Φάρο, δεν είναι προσβάσιμο στο χώρο για τον καταναλωτή και για τον έμπορο, τον παραγωγό. Αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή κατοίκων της Αλικαρνασσού ήταν σφοδρές, καθώς έθεσαν βέτο τόσο στην προοπτική να παραμείνει λαϊκή στη Δημοκρατία, όσο και στην προοπτική της Ηροδότου. Ο Δήμος επέλεξε να βάλει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ένα πρόβλημα το οποίο παρέμεινε άλυτο για μήνες. Πλέον το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό, με το Δήμο να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Οι εκπρόσωποι του διαμερίσματος Αλικαρνασσού θα πρέπει να προτείνουν μέρος. Η εισήγηση θα περάσει από την Επιτροπή Ποιότητας και εν συνεχεία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμα και θέληση να υπάρχει, ο χρόνος είναι το μεγάλο ερώτημα. Οπότε αυτή τη στιγμή, την επόμενη Τρίτη, η λαϊκή που πρέπει να λειτουργήσει κανονικά μέχρι να έρθει καινούρια πρόταση. Στην Δημοκρατία. Εκεί που γίνεται, αυτή είναι η βάση του νόμου, γίνεται εκεί. Δεν μπορεί αυτή τη δύσκολη συγκυρία να φορτώσει ανθρώπου να πάνε και να δουλέψουν όλη μέρα και να μην κάνουν το μεροκάματο. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω θετικά την πρόταση του Δήμου να πάει ο κόσμο αυτό στο Φάρο. Από ό,τι είδατε, δεν πέρασε. Δεν έδωσε μάλλον σύμφωνη γνώμη η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών σε σχέση με την εγκατάσταση τη λαϊκή Νέα Αλικαρνασσού στο Φάρο και στην οδό Μικρά Ασία. Με βάση το νόμο τώρα ισχύουν τα εξής. Ξαναγυρίζει το ζήτημα σε εμά. Άρα θα πρέπει, στο Δήμο Ηρακλείου δηλαδή, άρα θα πρέπει να ξαναέχουμε εισήγηση του τοπικού διαμερίσματος Νέας Αλικαρνασσού, η οποία να προτείνει άλλους δρόμους. Η προοπτική του Φάρο απορρίφθηκε με 5 ψήφους κατά, 2 υπέρ και 2 απόντες. Οι έμποροι και παραγωγοί αποχώρησαν από την περιφέρεια ικανοποιημένοι, αναμένοντας τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Είμαστε χαρούμενοι διότι πριτάνευσε η κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος να γίνει λαϊκή.